Κύριε Γιαννίδη, είστε ενήμεροι για το θέμα αυτό με το σκύλο? Το παρακολουθείτε από τη στιγμή που ξεκίνησε? Βέβαια, γιατί τον σκύλο πήγαν να τον εγκαταλείψουν καταρχήν έξω από το σπίτι ενός μέλους του Φιλοζωικού Συλλόγου και τους αποτρέψαμε. Κρατήσαμε τον αριθμό του αυτοκινήτου. Ο σκύλος είναι ο ίδιος, ένας μαύρος ντόμπερμαν με λουράκι. Και μία μέρα μετά εμφανίστηκε 500 μέτρα παρακάτω. Συνεπώς, ο άνθρωπος που ήθελε να τον αφήσει εκεί και δεν τα κατάφερε, τον άφησε πιο πέρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κινηθούμε όλοι τώρα. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι αρμόδιοι για να επιληφθούν του θέματος? Σύμφωνα με τον νόμο, τα αδέσποτα σκυλιά και τα εγκαταλειμμένα αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου. Εκείνος είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος. Αλλά νομίζω ότι το εξειδικευμένο προσωπικό για να τον εχμαλωτήσει είναι οι υπάλληλοι της πυροσβεστικής. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε με την πύρα που έχουμε. Και αποφασίζει στο τέλος ακτινίατρος με μέλη του Ζωοφιλικού Σωματείου και μέλη από το Δημοτικό Συμβούλιο τι θα γίνει ο σκύλος. Αν θα πάει σε κάποιο ξενοδοχείο, αν είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και γίνει ευθανασία ή αν θα δοθεί για υιοθεσία. Ποιος έχει, κατά τη γνώμη σας, δεν έχει σταθεί συνεπής στις ευθύνες του? Γιατί ο σκύλος κυκλοφορεί ελεύθερος και δαγκώνει ανθρώπους. Συνεπής στις ευθύνες του δεν έχει σταθεί το ελληνικό κράτος. Γιατί ενώ είναι επιβεβλημένη η ηλεκτρονική ταυτότητα στους σκύλους και θα μπορούσαμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη και να τον τιμωρήσουμε, ο νόμος αφήνει κενό και δεν ορίζει ποιος πρέπει να επιβάλλει την εφαρμογή του, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό, ακόμα και αν τον πιάσουμε, κατά πάσα πιθανότητα ο ιδιοκτήτης θα αρνηθεί. Σε γενικές γραμμές, καλό θα ήταν να συντονιστούμε όλοι ώστε να εχμαλωτιστεί το ζώο χωρίς να ταλαιπωρηθεί και να δούμε τι θα το κάνουμε μετά, γιατί είναι επικίνδυνο βέβαια για τους κατοίκους της πόλης.